Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε να κατασκευάζεται το χιονοδρομικό στροπέδιο της Νίδας. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 τέθηκε σε λειτουργία με μία πίστα σκι και δύο σειρώμενα lift με τα προβλήματα στη λειτουργία του να είναι εμφανή. Στη πορεία διαπιστώθηκε ότι υπήρξε λάθος στη χωροθέτησή του, όπως και άλλες αδυναμίες σε σχέση με την έλλειψη δημιουργίας οδικών προσβάσεων και άλλων συνοδών υποδομών, με την αντίστροφη μέτρηση για το χιονοδρομικό κέντρο να ξεκινά και με τις υποδομές να ρημάζουν. Το εν λόγω έργο μετά τον Σεπτέμβριο του 2014 απεντάχθηκε με το αιτιολογικό ότι επειδή είναι σε ορεινή ζώνη δεν θα υπήρχε ο κρίσιμος χρόνος για να υλοποιηθεί, για να ολοκληρωθεί. Με ένα διαφορετικό project, ο Δήμος Ανογείων και η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύουν να μεταμορφώσουν τον εγκαταλελειμμένο χιονοδρομικό κέντρο στο Ψιλορίτη σε πεδίο δραστηριοτήτων χιονιού και σε ορεινό καταφύγιο. Θεωρώ ότι η μετατροπή της υποδομής αυτής σε ένα ορειβατικό καταφύγιο, σε ένα ορεινό καταφύγιο, όπου από εκεί θα αποτελεί αφετηρία για διαδρομές, φυσιολατρικές διαδρομές, για ορειβατικές διαδρομές, αλλά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα με μικρές δραστηριότητες χιονιού, πιστεύω ότι θα αποτελέσουν ένα πόλο έλξης και για τους ντόπιους, τους κριτικούς, αλλά και για όλους τους επισκέπτες. Περνάμε πολύ καλά, είναι ζεστό περιβάλλον, πίνουμε τα κρασά μας, στην υγειά σας κιόλας και όλα καλά. Κάθε χρόνο ερχόμαστε. Είναι πανέμορφα. Παραδοσιακές γεύσεις, είναι πανέμορφα τα Ανόγια. Ήρθαμε να φάμε αντικριστό, να πιούμε το κρασί μας. Μια χαρά. Να αρθεί, να περάσει καλά. Για το αναγκαίο lifting, το χιονοδρομικό φάντασμα απαιτείται η εξασφάλιση χρηματοδότησης με τον Σοκράτη Κεφαλογιάννη να ξεδιπλώνει τον φιλόδοξο αυτό σχεδιασμό. Το κόστος της μελέτης του έργου είναι ανέρχεται γύρω στα 800.000 ευρώ, όπου έχει και εξοπλισμό μέσα. Θεωρώ ότι δύο μικρά lift ή κάποιες δραστηριότητες χιονιού που μπορούν να αναπτυχθούν εκεί μπορούν να γίνουν μια σύμπραξη και να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο στόχος αυτός φαντάζομαι θα έχει ένα πλάνο διετίας, όπου και στο διάστημα αυτό των δύο ετών μέχρι την ολοκλήρωση του εργατικού καταφυγίου θα πρέπει να γίνουν και όλες οι άλλες υποχρεωτικές, αν θέλετε, υποδομές, όπως είναι ο δρόμος από το σημείο του δρόμου Ανώ-Γιαννίδα μέχρι το χιονοδρομικό να γίνει άσφαλτος. Η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού αποτελεί στοίχημα για τον Δήμαρχο Ανογείων, ο οποίος παράλληλα τονίζει την ανάγκη δημιουργίας αντίστοιχων υποδομών και φυσιολατρικών διαδρομών στα Λευκά αλλά και Λασιθιώτικα όρη. Ο χειμερινός τουρισμός είναι στίχημα όλης της Κρήτης και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτόν και όπως σας είπα και στην αρχή, αντίστοιχο που θα γίνει στο Ψιλορίτη πρέπει να γίνει και στα Λευκά όρη και στα Λασιθιώτικα όρη. Το θεωρώ ότι έτσι μπορεί να γίνει μια ισόρροπη ανάπτυξη και να έχει και ο ντόπιος αλλά και ο επισκέπτης πολλαπλές επιλογές κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού.